Αν λέγανε Δούρου την Περιφερειάρχη, τι θα λέγαμε τώρα. Τα έχουμε πει στο παρελθόν. Τι θα λέγαμε. Ο καθένας με τις ευθύνες του. Τι είπα να πει αυτό. Αυτά έχω να σας πω. Ο κ. Πατούλης μισό τον φιλοξενήσαμε εδώ και κάρφος απευθείας του ΔΔΕ. Κύριος Πατούλης. Είπε ότι φταίει ο ΔΔΕ. Το είπε ο άνθρωπος ευθέως. Εγώ θέλω να πω ότι στα θέματα των πολιτών, όταν έχεις ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των πολιτών να είναι σε αυτή την ταλαιπώρια, εκεί πρέπει να σταθεί ο πολιτικός με τις ευθύνες του. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Έχω όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Πες 34. Το, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν με συγχωρείτε, είναι θέμα. Για πες. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση 34 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι οποίοι λένε για το πόσο αγόρασε το rapid test στην περιφέρεια Αττικής. Πόσο το αγόρασε. Με 9 ευρώπουλα. Από 9,26 τα ευρώπουλα, μάλλον έδωσε πρώτη τιμή 9,31, μετά την πήγε 9,26, έκανε και μια μικρή έκπτωση. Μάλιστα. Η ίδια εταιρεία που λέγεται Amani Suisse, συμφερόντων Θεόδωρου Καρυπίδη, έδωσε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς 7,96 το τεμάχιο, χωρίς ΦΠΑ, το rapid test, ενώ υπάρχει η τιμή χαμηλότερης προσφοράς, 3,85 χωρίς ΦΠΑ. Και ρωτούν γιατί την πήραν σε τέτοια τιμή. Μάλιστα, και ρωτάτε τώρα ο κύριος Πατούλης, η περιφέρεια Αττικής, γιατί αγόρασε με 9,26 το rapid test. Έχει κληθεί να απαντήσει ο κύριος Πατούλης αυτό. Εδώ, θέμα. Τον καλέσουμε, εδώ ανοιχτά. Είναι δημόσια. Θέμα, 34 βουλευτές, 34 ΣΥΡΙΖΟΠΟΥΛΑ. Ευπρόσδεκτος αν θέλει να απαντήσει στον αέρα. Ρωτούν βεβαίως, γιατί αγόρασε η περιφέρεια.